Mega Channel. Στη δεκαετία του 90, στη δεκαετία του Mega Channel. Από το πρώτο δευτερόλεπτο του καινούριου χρόνου και τις 24 ώρες της πρώτης μέρας του 1990, το Mega Channel θα εκπέμπει ασταμάτητα. Από τις 3.30 το πρωί της Δευτέρας και μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι, που αρχίζει το κανονικό μας πρόγραμμα, το Mega Channel θα σας κρατήσει συντροφιά με κινηματογραφικές ταινίες, δημοφιλείς σειρές και εορταστικά προγράμματα. Mega Channel. Στη δεκαετία του 90, στη δεκαετία του Mega Channel. Από το πρώτο δευτερόλεπτο του καινούριου χρόνου και τις 24 ώρες της πρώτης μέρας του 1990, το Mega Channel θα εκπέμπει ασταμάτητα. Από τις 3.30 το πρωί της Δευτέρας και μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι, που αρχίζει το κανονικό μας πρόγραμμα, το Mega Channel θα σας κρατήσει συντροφιά με κινηματογραφικές ταινίες, δημοφιλείς σειρές και εορταστικά προγράμματα. Mega Channel. Στη δεκαετία του 90, στη δεκαετία του Mega Channel. Από το πρώτο δευτερόλεπτο του καινούριου χρόνου και τις 24 ώρες της πρώτης μέρας του 1990, το Mega Channel θα εκπέμπει ασταμάτητα. Από τις 3.30 το πρωί της Δευτέρας και μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι, που αρχίζει το κανονικό μας πρόγραμμα, το Mega Channel θα σας κρατήσει συντροφιά με κινηματογραφικές ταινίες, δημοφιλείς σειρές και εορταστικά προγράμματα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Ακριβένουν από αύριο πρωτοχρονιά τα εισιτήρια των αστικών λεωφορείων, του μετρό και η τιμή κατά κυβικό στο νερό της ΕΙΔΑΠ. Συγκεκριμένα, τα εισιτήρια στις αστικές συγκοινωνίες γίνονται 40 δραχμές από 30 που ήταν ως σήμερα, η κάρτα περιορίστων διαδρομών 1.300 δραχμές από 1.000 δραχμές και το νερό ακριβένει κατά 18%. Λιγότερες συγκοινωνίες απόψε λόγω παραμονής πρωτοχρονιάς. Τα λεωφορεία θα σταματήσουν στις 11, ενώ το μετρό θα κάνει το τελευταίο του δρομολόγιο στις 10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, τα καταστήματα στο λεκανοπέδιο της Αττικής θα παραμείνουν κλειστά μεθαύριο 2 Ιανουαρίου, επειδή λειτουργήσαν κανονικά την παραμονή των Χριστουγέννων. Δύο άτομα τραυματίστηκαν το μεσημέρι στη Νέα Ιωνία, όταν ξαφνικά έσπασε η τροχαλία του ασανσέρ πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Σινόπης 52 και έπεσαν από τον τέταρτο όροφο στο υπόγειο. Ο Διονύσης Μιλιαρέσης, 60 χρόνων, υπέστη κατάγματα στα πόδια και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, ενώ ο Παναγιώτης Λαυτσής, 32 χρόνων, μεταφέρθηκε ελαφρότερα τραυματισμένο στο Γενικό Κρατικό Αθηνών. Τους δύο τραυματίες απεγκλώβησε από το φρεάτιο ειδικό συνεργείο της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 10 άνδρες. Πρωτοχρονιά στα κρατητήρια θα κάνει ένας υπάλληλος της Ολυμπιακής που συνελήφθη χθες στο δυτικό αεροδρόμιο επειδή έκλεβε διάφορα αντικείμενα από αποσκευές επιβατών της εταιρείας. Στο σπίτι του βρέθηκαν διάφορα κλεμμένα συνολικής αξίας 1,5 εκατομμυρίου δραχμών που είχε συγκεντρώσει στο διάστημα των 4 τελευταίων μηνών. Εγκαταλείφθηκε το πρωί από το πλήρωμά του το υποσημαίο Αγίου Βικεντίου ελληνικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο Βούλκα. Ο Έλληνας πλοίαρχος Πέτρος Κεφαλάς, ο πρώτος μηχανικός Ζαχαρίας Σαφιδάκης και 26 Φιλιππινέζοι ναυτικοί παρελήφθησαν χωρίς κανένα πρόβλημα από σκάφος της Αμερικανικής ακτοφυλακής λίγο έξω από τη Χαβάη.
Το σκάφος, όπως είναι γνωστό, υπέστη σοβαρή βλάβη και στη συνέχεια σημειώθηκε εισρωή υδάτων, ενώ έπλεσε τον ειρηνικό με φορτίο από παλιοσίδερα και κατεύθυνση στην Κορέα. Οι προσπάθειες που έγιναν για να αντληθεί το νερό απέβησαν άκαρπες. Την καθιερωμένη βόλτα του έκανε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και στην Ομόνια, μοιράζοντας στους τροχονόμους τα πατροπαράδοτα πρωτοχρονιάτικα δώρα. Τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, κύριο Μανίκα, συνόδευαν υπηρεσιακοί παράγοντες, ο αρχηγός και η υπαρχηγή της αστυνομίας και άλλοι αξιωματικοί. Ο κύριος Μανίκας ευχήθηκε καλή χρονιά στο προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής και εξέφρασε την ελπίδα ότι το 1990 θα είναι αποδοτικότερη χρονιά και για τα δύο σώματα. Ο προσωρινός πρόεδρος της Ρουμανίας, Ιόν Ιλιέσκου, μιλώντας κατά τη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αναφέρθηκε στους κινδύνους που εξακολουθούν να υπάρχουν για την ομαλή πορεία της χώρας προς τη δημοκρατία και την ευημερία. Επίσκεψη σε εργοστάσιο έκανε ο συνταγματάρχης Μιχαήλ Λουπόη. Πρόκειται για τον πρώτο αξιωματικό που πήγε με το μέρος των επαναστατών από την πρώτη φάση της εξέγερσης που προκάλεσε την ανατροπή του καθεστώτος Τσαουσέσκου. Πρέπει να επικοινωνούμε απευθείας με το λαό, αν θέλουμε να έχουμε επαφή με την πραγματικότητα και την αλήθεια, δήλωσε ο συνταγματάρχης Λουπόη. Σε τηλεοπτικά συνεργεία επετράπη σήμερα για πρώτη φορά η είσοδο σε ένα από τα πολυτελή και καλά εξοπλισμένα κυνηγητικά περίπτερα που χρησιμοποιούσε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Στους δημοσιογράφους επιδείχθηκαν βαλσαμωμένες κεφαλές αρκούδων που διακοσμούσαν το περίπτερο ως τρόπαια κυνηγητικών επιδόσεων του ανατραπέντος δικτάτορα. Στην Τιμισοάρα, ο προτεστάντης ιερέας Λάσλο Τόκε, σε δημοσιογράφους που τον επισκέφθηκαν στο σπίτι του, δήλωσε ότι όταν εναντιώθηκε στο καθεστώς Τσαουσέσκου, δεν το έκανε από υστεροβουλία. Επίσης, υποστήριξε ότι κατά την εκδήλωση των ταραχών έκανε ό,τι μπορούσε για να ηρεμήσει το πλήθος παρά για να το φανατίσει. Σε ανακοίνωση μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος που μεταδόθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προτείνεται να αποφασιστεί κατά το έκτακτο συνέδριο η διάλυση του κόμματος και η διάθεση όλης της περιουσίας του στο λαό. Δέως προκαλούν συχνά οι πελώριες αρθρωτές νταλίκες, κυρίως όταν η κυκλοφορία στους δρόμους πυκνώνει τις μέρες των γιορτών. Στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν συγκρούστηκαν 2 αρθρωτά φορτηγά, παρασύροντας σε καραμπόλα άλλα 20 οχήματα. Η σύγκρουση φαίνεται πως οφείλεται στην ολισθηρότητα του αυτοκινητοδρόμου, ο οποίος το μεγαλύτερο τμήμα του ήταν σκεπασμένος με παγωμένο χιόνι. Αμέσως μετά την αλυσιδωτή αυτή σύγκρουση, ξέσπασε πυρκαγιά και οι πυροσβέστες που κλήθηκαν να προσφέρουν τη βοήθειά τους δήλωσαν ότι επί μία ώρα δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τον τόπο της καταστροφής επειδή είχε καλυφθεί από πυκνό σύννεφο καπνών. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας. Περισσότερες ειδήσεις στο αναλυτικό μας δελτίο που θα μεταδοθεί στις 8.30. Καλό βράδυ και καλή χρονιά. Mega Channel. Στη δεκαετία του 90, στη δεκαετία του Mega Channel. Από το πρώτο δευτερόλεπτο του καινούργιου χρόνου και τις 24 ώρες της πρώτης μέρας του 1990, το Mega Channel θα εκπέμπει ασταμάτητα. Από τις 3.30 το πρωί της Δευτέρας και μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι, που αρχίζει το κανονικό μας πρόγραμμα, το Mega Channel θα σας κρατήσει συντροφιά με κινηματογραφικές ταινίες, δημοφιλείς σειρές και εορταστικά προγράμματα.